Ομάδα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ σκάω εδώ στην Αθήνα. Η μέρα είναι Τρίτη. Είμαι 105 κιλά. Το φαΐ έχει γίνει αφόρητο. Δεν έχουν ανέβει οι θερμίδες, αλλά και αυτό ακόμα δεν μπορώ να το φάω. Την παλέψουμε λίγο ακόμα. Τελικά ενδέχεται να ξεκινήσουμε γραμμός πιο νωρίς, καθώς δεν υπάρχει και νόημα, αφού δεν μπορώ να βγω τόσο πολύ ποσότητα και το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ πιεσμένο και έχω βάλει αρκετή μικρή μάζα. Οπότε ίσως κάνουμε καμιά 15 μέρες ακόμα. Δηλαδή, σκεφτόμουν 1 Μαΐου, σκεφτόμασταν με τον προπονητή μου, Παντελή Σταυρουλάκη, και εν τέλει μπορεί να αρχίσουμε 15 Απριλίου γύρω εκεί. Και θα σας έχω μαζί μου σε όλη την πορεία της γράμμωσής μου. Τώρα, σήμερα και γενικά, daily δεν κάνω κάθε μέρα, για να μην δείχνουμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Πρωινό, pre-workout, αυτό και αυτό και αυτό. Όταν δεν υπάρχει νόημα και δεν αλλάζει κάτι, είναι κουραστικό. Και για εσάς και για μένα. Όταν λέμε τα ίδια δηλαδή, κρίμα είναι να κάνετε skip και να σας κουράζω. Και εγώ να αφιερώνω χρόνο για να δείχνω τα ίδια. Οπότε σήμερα θα πάμε στο μεγαλύτερο market, στο The Mart. Θα πάω κι εγώ πρώτη. Γεια σας αδερφέ, καλημέρα! Όλα καλά! Θα πάω κι εγώ πρώτη φορά για τιμολόγιο. Να δούμε και πώς αν συμφέρουν και γενικά να δούμε και πράγματα κρύφα, γιατί απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση. Αλλά κουπάκι. Και θα πάμε και να κουρευτούμε. Και έχει καμία 30 βαθμούς, 28, και δεν παλεύεται καθόλου. Το αερόβιο μου είναι 5 φορές την εβδομάδα και 25 λεπτά. Και σήμερα έκανα το πρώτο, καθώς Δευτέρα έχω πόδια και δεν κάνω ποτέ. Τι γίνεται? Δεν κάνω ποτέ για να μην τα κουράσω και να πάω να τα δώσω όλα. Η προπόνηση ποδιών μου είναι η πιο δυνατή και τα πόδια μου είναι και το πιο δυνατό και πιο καλό σημείο μου. Έσκασα. Και θέλω και καφέ δεύτερο. Πλέον κοιμάμαι 2.30-3 ώρα. Εγώ έχω μαλακιστεί λίγο. Θα το βρω όμως. Και το πρωινό μου σκεφτείτε ότι τελειώνω 12 η ώρα. Οπότε, όποιος καταλαβαίνει 5.500 θερμίδες όταν τις ξεκινάς από 12 η ώρα, πόσο μαρτύριο είναι, και για να το κάνεις πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ. Και 5.500 ποιοτικού φαγητού είναι πολύ δύσκολο να τις φας. Ακόμα και άτομα πάνω από 110 κιλά δεν μπορούν να φάνε τόσο μεγάλες ποσότητες και κολλάνε. Οπότε είναι skill να μπορείς να καταναλώνεις τόσο μεγάλη ποσότητα φαγητού. Πάνω από 5.000 δηλαδή θερμίδες είναι πολύ δύσκολο. Κουπί και μια συμβουλή. Όταν είστε, επειδή σήμερα είχα τέτοια μηνύματα πάρα πολλά στο Insta, όταν είστε 60 κιλά ή 70, εκεί γύρω τέλος πάντων, και θέλετε να ξεκινήσετε γράμμωση, τι να γραμμώσετε ρε μάγκες, να μείνετε 60 κιλά τσιροπούλια. Όταν είσαι γραμμωμένος 60 κιλά, είναι σαν να είσαι πλούσιο στη Μονόπολη. Είναι δώρο άδερον ρε μάγκες. Πάνω απ' όλα φυσικά εσείς τι θέλετε και πώς θέλετε να μοιάζετε και να δείχνετε. Αλλά άμα δεν βάλετε κρέας πάνω σας, δεν υπάρχει νόημα να γραμμώσεις και να φανούν οι κοιλιακοί σου και να είσαι στέκας και άδειος. Σας το λέω εγώ που έχω περάσει όλα τα στάδια και στέκας και έχω πάρει και παραπάνω κιλά και πολύ γραμμωμένος και πολύ γυμνασμένος και πολλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Σκεφτείτε τη και μόνοι σας και πράξτε αναλόγως. Δεν υπάρχει νόημα. Αυτό. Εγώ δηλαδή είμαι χαζός. Εντάξει, είναι και τι θέλει ο καθένας, έτσι. Είμαι όμως χαζός να βάλω τόσα παραπάνω κιλά από πέρσι για να είμαι στη γράμμωση πολύ μεγαλύτερος φέτος. Έχει δηλαδή μια βάση αυτό που κάνω, έχει μια λογική. Στο εξηγώ. Πω, πεθάνουμε εδώ. Η χειρότερη οδός είναι, παιδιά. Αυτή η ευθεία πετάγονται από όπου να είναι. Περνάνε διαβάσεις. Και με το ζόρι περνάνε, δηλαδή άμα δεν έρθετε δεν καταλάβετε. Προσοχή. Αλλά ο χειρότερος είναι ο δρόμος και η φυσός. Θα πάμε μετά. Έσκασα. Ζεστή είναι αυτή ρε. Θέλω να φύγω. Επίσης, μόλις μου έστειλε ένα παιδί στο Instagram, έκανε tag βασικά για τα πιέρια όρη που καίγονται και δεν έχει κανείς ιδέα και καίγονται εδώ και 3 μέρες.
Η τηλεόραση δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, έλεγε. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Και είναι τα δάση οι ίδιοι και δεν τα δείχνουν. Οπότε όποιοι είστε κοζάνοι, εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει εν τέλει. Συγγνώμη, κατευθύνεται προς Κοζάνη. Και εγώ ιδέα δεν έχω από γεωγραφία. Οπότε όσοι είστε εκεί κοντά, προσπαθήστε, αν έχετε γνωστούς, να βοηθήσετε, δείτε τι χρειάζεται. Και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος, επικοινωνήστε και με εμάς, να μαζέψουν πράγματα, όπως κάθε πυρκαγιά σε κάποιο μέρος, όπως εδώ στην Καλυθέα, μαζευόντουσαν πράγματα. Και εύχομαι σε κανέναν αυτά τα πράγματα, είτε στον εχθρό σας. Καίγονται κατοικίες, ζώα, η φύση, δέντρα χιλιάδων χρόνων, που ακόμα και τώρα να το φυτέψεις θα κάνει να μεγαλώσει 10 ολόκληρα χρόνια. Μακριά. Και μη καίτε, όποιοι καίτε, θα τα βρείτε από Θεό. Γαμώ τις κυβερνήσεις σας, τις πολυκατοικίες, τα ξενοδοχεία και ό,τι συμφέρον έχετε. Λοιπόν, παίρνουμε κατευθείαν τον Κρανάκι, το πήραμε βασικά, Κρανάκι δέσιμο, πολύ προσοχή, και πάμε για κούρεμα, αν είναι εκεί και αν μπορέσει να μας κουρέψει γρήγορα, και φεύγουμε έπειτα για τα ψώνια. Αυτά, και δεν τραβάμε τώρα πάνω εκεί, γιατί ο δρόμος εδώ είναι dolophons, killers. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζέστη έχει. Αλλά όσοι λέστε και να έχει, θα φοράτε πάντα κράνα, γιατί θα σας σπάσω το κεφάλι. Για να δούμε αν θα μας κουρέψει. Ερώτηση, θα μας κουρέψεις? Σίγουρα. Καλημέρα. Οπότε θα περιμένουμε. Τι γίνεται? Έχω σκάσει, φίλε, πολύ ζέστη. Τι γίνεται? Μια χαρά. Black Lotus. Γιακούζα. Έπαθα ότι πήγε σε Πακιστάν με ρεαλικό. Για το Ιτσόνι το κανάλι πήγα, ρε. Μην δίνει spoiler, κάτσε να βγει το βίντεο. Ετοιμό. Κάμερα, φώτα, να γράφει. Πάμε. Λοιπόν, κλασικά ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πω. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Πρέπει να με κάνεις κούκλο. Κούκλο. Αλλά πράγματα δεν γίνονται. Φεύγω. Σεν Πεν. Μηχανάκι και φεύγουμε ready στο μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Δυστυχώς ήρθα από ένα στενό και έχω λούσει. Είμαι έτσι περίπου 10 λεπτά. Έχει full ταλίκες. Εδώ πίσω έχει αποθήκες μάλλον. Και πάμε σημειωτών 10 λεπτά έτσι. Δεν μπορώ ούτε να προσπεράσω ούτε τίποτα. Λοιπόν, μόλις έφτασα, αυτό είναι. Είναι πραγματικά τεράστιο και θα χρειαστούμε οπωσδήποτε καρότσι. Μπάρκαρα το μηχανάκι μου εκεί και πάμε να κάνουμε τα στοιχεία μας σαν app. Επειδή όταν είχα ξαναγοράσει απλά το έκανα σαν πολίτης, μπορεί το οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει από εδώ απλά. Θα δώσει τα στοιχεία του και θα βγάλει μια απλή κάρτα που θα παίρνει πράγματα με απόδειξη. Και αυτό γίνεται εδώ και ένα χρόνο, το τελευταίο χρόνο. Παλιά ήταν μόνο διακαταστήματα. Αυτό για να σας βοηθήσω και εσάς, επειδή έχει κάποιες μεγάλες συσκευασίες πιο οικονομικές και μεγαλύτερες, ας πούμε, που ίσως σας βοηθήσουν. Αλλά δεν κλειτώνετε το ΦΠΑ αν δεν έχετε εταιρεία. Οπότε αυτό, σκεφτείτε και τα δύο. Απλά εγώ σας λέω πώς έχει φάση. Τώρα, διαφορετικά πάμε να κόψουμε. Εδώ έχει μια τουαλέτα. Αχρίαστη να γίνει. Όπως βλέπετε είναι τεράστιο. Ξαναλέω, όπως βλέπετε είναι τεράστιο και το πρώτο πράγμα που θα πάρουμε είναι να σου πλύνω. Για να σου πλύνω. Τεράστια ψυγεία. Ωστόσο, το ψωμάκι για το pre-workout που μου είχε αρέσει την προηγούμενη φορά, θα το ξαναπάρω. Δεν έχω σημειώσει λίστα, αλλά ξέρω πάνω κάτω και παίρνω πάντα τα ίδια. Οπότε δεν είναι και τόσο θέμα αυτό. Εδώ έχει δύο τεράστια ψυγεία με αναλυτικά. Λουκάνικα. Μπέικον. Μορταδέλα και διάφορα άλλα.
αυτά τώρα ξέρετε είναι πιο πολύ για μαγαζιά, για να παίρνουν πολύ μεγάλες ποσότητες, για να βάζουν στα κλάψα άντε, στα τοστάκια κλπ. Και εδώ είναι τα κρέατα. Χοιρινά, μοσχάρια. Έχει πολύ πράγμα. Εδώ έχει κοιμάδες, φόιο, χοιρινό, τα πάντα. Κάποια έτοιμα μπιφτέκια. Εμείς όμως θα πάρουμε σπάλα, μας έχει ο coach, μοσχάρι σπάλα. Οπότε θα πάρουμε δύο συσκευασίες. Θέλει και λίγο το λιπάκι του στον όγκο, αλλά το άλλο νομίζω πιο μέσα είναι πιο καλό. Αυτό πολύ σαμπουρίτσα. Δείτε τι ωραίο που είναι αυτό. Και κόστησε 12,40 το κιλό έγραφε. Και πήρα δύο. Και αυτά είναι λουκούμια. Αργής ορίμανσης. Άντε, γεια. Φαίνονται έτσι μαύρα, σαπισμένα, αλλά δεν έχετε φάει κάτι πιο νόστιμο. Έχω χρόνια να φάω, αλλά όταν είχα φάει, μου έμεινε από τότε αξέχαστη γεύση. Και οι κοτούλες. Δείτε τώρα πώς συμφέρει εδώ η κότα. 6 και 10 προσφορά. Όταν βλέπεις 6 και 10, παίρνεις αρκετά ρεφή. Δηλαδή αυτό είναι 3 κιλά. Αυτό είναι βλακή. 6 κιλά. 6 και 2. Αυτό κιλά είναι μια χαρά. Εδώ έχει και άρνια. Θα πάρω και ένα μείγμα για ξητά κρέατα. Αλλά πολύ μεγάλη συσκευασία. 5 ευρώ, αλλά δεν δώσει ποτέ βέβαια. Κούπι, σε αυτό το σημείο να σας ζητήσω να κάνετε ένα subscribe, να ανέβει και αυτό το κανάλι. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, τζάμπα είναι. Let's go bro, ό,τι καλύτερο μπορώ θα κάνω. Ζάχαρη, δεν θέλουμε εδώ μακριά, καρκίνο στη ζάχαρη, κόστη τη ζάχαρη. Βασάμπι. Όποιος έχει φάει αυτό, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι εκείνο το πράσινο δίπλα από το σούσι. Τορτίγες, εννοείται. Θα μειώνω λίγο ρύζι και τρώω και μια τορτίγια, τη γυρίζω με κοτοπουλάκι και βάζω. Και φεύγει λίγο εδώ ο άνθρακας, δεν παλεύεται σκέτο ρύζι όλη την ώρα. Sorry. Τώρα, εδώ έχει τα πάντα από noodles, αλλά εμείς θέλουμε τα rice noodles. Που είναι αντί για το ρύζι. Αυτά παίρνω εδώ, 2,69, αρκετά ακριβά. Γιατί σκεφτείτε, θέλω πάνω, όχι, 2,25-2,80 τρώω τη μέρα. Δηλαδή θέλω 3 ευρώ μόνο για το ρύζι, 3,5 ευρώ άμα βάλεις και από εδώ. Περίπου 4 ευρώ μόνο για ρύζι. Τη μέρα. Δεν γίνεται, απλά τώρα έχω σκάσει με το φαΐ, δεν μπορώ αλλιώς. Θα πάρω και δύο από τα μπλε για να τα δοκιμάσω και αυτά, γιατί τα έχω ξεχάσει. Αν και τα πράσινα είναι πιο καλά. Θα πάρω και άλλα δύο πράσινα. Και θα τη παλέψουμε λίγο τέτοιο, λίγο ρύζι. Εδώ τώρα είναι η μαγιά. Δείτε. Έχει μια σως αυτή. Είναι χωρίς ζάχαρη στα 100 γραμμάρια. Έχει μισό λεπτό 28 θερμίδες και δεν έχει ζάχαρη. Και απογειώνει το φαγητό. Ξέρετε. Οπότε το πήραμε. Καμιά άλλη να πάρω. Εδώ γενικά είναι ο πάγκος των βιολογικών. Κι άλλα ψυγεία με κατευσυγμένα λαχανικά και εδώ. Και εδώ είναι τα τυράκια μας. Ο ολόκληρο στενό, το στενό του τυριού είναι εδώ. Και αφού ήρθαμε στο στενό του τυριού, ψάχνουμε γκούντα που έχουμε στη διατροφή μας. Ιδανικά τριμμένη, έτσι σίγουρα θα έχει. Όχι, εδώ πιο πέρα όσο πας στις φέτες. Όχι. Και μέσα έχει, εδώ έχει ψυγείο, είναι frozen και έχει φέτες τα πάντα. Άντε, γεια. Ούτε να με πλήρωναν τέτοια ξενάγηση και διαφήμιση. Και πληρώστε λίγο όμως, αν γίνει δουλίτσα. Πού είναι κοντά. Έχει τα πάντα. Μοτσαρέλες. Γκούντα, ντόρο. Παίζει να είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, μου έχουν τελειώσει όλα έτσι. Και αυτό το σούπερ μάρκετ θα βγει 102 ευρώ. Δείτε μπαστούνια. Προσούτο, γουαντζάλε. Τι ωραία, φίλε. Μου θύμισε Ρώμη, θέλω να ξαναπάω. Αλλά δεν θα πάω.
κάβες, τεράστια κάβα έχει. Έτσι. Άντε, γεια. Και κουζινικά, Άζαξ, Μάζαξ. Θέλω και για την κουζίνα, για το μπάνιο, για τα χέρια. Να βρούμε. Λοιπόν, βρήκα αυτό για τα χέρια. Καλό φαίνεται. Το έβαλα πίσω, κάτι άλλο ήταν. Δεν έκανε, σίγουρα. Hand wash, κάτι άλλο. Αντιβακτήρικο. Δεν ξέρω, κάτι για το μπάνιο πρέπει να ήταν. Οπότε θα ψάξουμε και για τέτοιο. Και πήραμε και δύο βετέξ. Τρία. Καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Τρία ξύδια. Όταν μαγειρεύεις, βρωμοκοπάνω, ακοτόπουλο και αυγά τα πάντα. Οπότε όταν πλένετε μαζί με το σφουγγάρι, μαζί με το άβα, βάλτε και λίγο τέτοιο. Τώρα, αγκρίνο. Αγκρίνο, μπασμάτι, αρωματικό. Θα πάρω 2-3. Να έχουμε. Θα έπαιρνα μεγάλο, αλλά δεν θα μπορέσω να κουβαλήσω. Έχει μπασμάτια που συμφέρουν σε μεγάλες συσκευασίες. Αλλά επειδή δεν τρώω και πολύ ρύζι, δεν την παλεύω. Έχω γυρίσει σε rice noodles και μακαρόνι. Δεν θα πάρω το μεγάλο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το κουβαλήσουμε κιόλας. Πάμε, προχωράμε, προχωράμε. Όχι, τα πάντα. Δεν έχω ξαναδεί τόσο πολλά πράγματα. Σε μάρκετ εννοώ. Έχω ξανάρθει. Δεν εννοώ τη φορά σήμερα τα βλέπω τόσο πολλά. Εδώ. Τόνος, μόνος. Μαγιονέζες τεράστιες. Για μαγαζιά, εντάξει, ποιος θα πάρει όλη αυτή την έννοια, έχει μαγαζί τόσο μουστάρδα. Και έτσι δεν υπάρχει λόγος, αλλά εγώ ψάχνω μια μουστάρδα και ένα τύπ μουστάρδα. Μουστάρδα να πληρώνεται και να παίρνετε ακριβές. Οι άλλες δεν τρώγονται και έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Συνιστώ ή Heinz ή Hellmann's. Ή κάποια ελληνική ρε, αλλά δεν τρώγονται οι ελληνικοί ρε μάγκες. Sorry. Sorry, δεν μπορώ. Sorry. Heinz. Δεν μπορώ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η μουστάρδα με μουστάρδα. Sorry. Αυτό. Sorry. Εδώ έχει δημητριακά. Για το post-workout, η Ριζάλ Ευρωή δημητριακά βάζω. Οπότε κάτι τέτοιο είναι full value, ρε. Full value. 2 κιλά δημητριακά. 8,70. Ούτε καν. Δεν είναι value. Απλά είναι μεγάλη συσκευασία και ίσως συμφέρει στον όγκο. Αλλά 8,72 κιλά. Αν σκεφτείς όμως ότι αυτά έχουν 3,75-4 ευρώ. Ναι, συμφέρει και πάλι. Γεια σας. Τι θα πάρουμε, πάρουμε καμιά συσκευασία όμως. Ποια να πάρω, Δημητριακά, ποια να πάρω, ποια να πάρω. Samsung να πάρω πάλι. Ή KitKat. Θα πάρω τα Coco Pops ή τις μπάλες. Τις μπάλες, σαν μικρό παιδί. Όσο περπατάω, σκέφτομαι ότι θέλω και άλλα πράγματα. Μαρμελάδα, τζέρι, κεράσι. Όχι κεράσι. Παγωτό κεράσι, έχεις. Πήγαινε ο άλλος κάθε μέρα, παγωτό κεράσι, έχει. Μετά πήγανε, βάλανε παγωτό κεράσι, το ανέκδοτο λέω, και μετά ζήτησε άλλο παγωτό. Καλό είναι, λέει. Εντάξει, βάλε ένα άλλο. Μου το είχαν κάνει ένα παιδί όταν δούλευα σερβιτόρος 15 χρονών στο κυβερνείο. Ήρθε να παίξει ωραία. Έχεις τέτοια μπύρα, έχεις τέτοια μπύρα. Έχω αυτές. Εντάξει, βάλε ένα τζιντόν και γελούσε παρέα του. Δεν το ξέχασα ποτέ. Τι θυμάμαι κι εγώ. Τι να βάλω. Στρόμπερι. Άκυρο την έβαλα πίσω γιατί βρήκα την αγαπημένη μου. Δοκιμάστε την. Φρούτε του δασούς, χρουτατζή. 680 γραμμάρια. Νορ, έχουμε νομίζω, έχουμε να πάρουμε ακόμα ένα, λέτε. Θα έχω για πάντα μετά. Ωραία, πάντα θα παίρνετε Κίβο Κνορ Βόιο Μοσχαλιού. Είναι ο πιο γευστικός. 6 κιβάκια. Έχω κι άλλο, αλλά 6 νομίζω είναι οκ. Πω, εντάξει, περάσαμε τα 100 ευρώ. Εντάξει, εννοείται δεν είναι για μια εβδομάδα έτσι και περίπου η διατροφή μου βγαίνει κάνω 350 ευρώ, 400 στον όγκο. Λοιπόν, πάμε. Μακαρόνια.
θα πάρουμε κάποια διαφορετικά, τόσο ώστε να τα δοκιμάσω και εγώ πρώτη φορά. Και ξέρεις τώρα παίρνεις κλασικά τα μίσκο. Μίσκο μαύρα, τι πες εδώ. Χωρίς, εσύ σειρά, μονοπικιλιακά. Δεν είναι δύο μονοπικιλιακά, αφού είναι μόνο της ποικιλία. Τι είναι όγδο, ούτε καν. Δεν πάνε να και μικροπικιλικά. Πάμε. Εντάξει, τα βρίσκουμε. Δεν γεννάμε. Ένα ευρώ. Κοντρά είναι αυτό. Τα Μακβέλ. Μακβέλ θέλω, Μακβέλ. Μακβέλ. Εδώ είσαι. 1.30. Αγαπημένα μου. 1.30. 3. Μονοκυπηλιακά. Μονοκυπηλιακά. Για τα χέρια, Dettol. Full. Αντιβακτηριακό. Μια χαρά. Ιδανικά πρέπει να πάρω κι άλλο ένα. Άρα εντάξει. Πάμε να βρούμε αυγά, λαχανικά και φεύγουμε. 130 περίπου. Θεωρώ. Καλά, λαχανικά δεν τρώω και τρελό και τρελά πράγματα. 130 γραμμάρια σαλάτα τρώω τη μέρα, πράσινη κυρίως. Το content και μόνο θα σας περάσω από τις σαμπάνιες. Ως τώρα δεν έχουμε δεχτεί καμία παρατήρηση, αλλά είμαστε full διακριτικοί και λίγο κρυφούλη κατά κάνω. Όλες πούλπα, δεν έχει καμία πάρα πολύ ακριβή. Καμία Don Perignon. 27 ευρώ, αυτή τι ωραία. Πούλπα. Καμία Moët. Πώς λέγεται, Moët. Τώρα, στα αυγά κρύβεται ένα μυστήριο. Γιατί τις φορές που είχα πάρει είχε κάτι τορτικιού, κάτι τέτοια, μου άρεσε. Δεν θα πάρω νύχτα απλά. Θα σας τα δείξω ότι έχει και αυτές τις επιλογές. Εδώ είναι τα αυγά. Έχει διάφορα που είναι τα τορτικιού που σας έταξα. Δεν έχει. Τζάμπα το hype. Αλλά έχει πάρα πολλά. Είναι χωριάτικα. Μικρά, μεσαία, μεγέθη, μικρά μεγάλα. Πολλά. Τι να πάρουμε. Ελευθερίας βοσκής. 4 κομματάκια. Πω. Δεν είναι δύσκολα. Θα πάρω μια 15άδα. Κατηγορία Α. Δεν τρώω πολλά, δύο τη μέρα. Το υπόλοιπο είναι ασπράδι που καταναλώνω. Τουρσί, τα πάντα εδώ από Τουρσιά. Και αυτά είναι οι πίκλες, είναι οι αγαπημένες μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τρώμε. Αλλιώς έτσι θα τις αγγίσει. Πεθαίνω για πίκλες. Όποιος τρώει μπέργκερ χωρίς πίκλες, ας μην τρώει μπέργκερ. Πίκλες for the win. Ελιές, τα πάντα εδώ. Τυρόπιτες. Εδώ τι έχει. Κεκάκια. Παγωτά. Κοκακόλες, άπειρες. Γενικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει και πάνω όροφο, δεν έχω πει ποτέ, δεν ξέρω καν τι έχει. Τώρα εσείς θέλετε να πάω, αλλά θα δω, θα ρωτήσω ανάλογα τι έχει. Λοιπόν, για το content και μόνο πηγαίνω. Θα δούμε τι έχει, όπα, αυτό θα με πάρει πίσω εδώ. Εντάξει. Είναι και 100 κιλά. Αυτά περίπου για να με παίρνουν πίσω πρέπει να είναι 30 για να μπουν. Τώρα για να μπουν το κλείσω είμαι ψηλά. Sorry. Δείτε πως ψηλά είναι, έχει και security. Εστίαση. Εστίαση. Δείτε λίγο. Α, και από εκεί. Α, από εκεί μάλλον κατεβαίνει. Να με πάρει πίσω. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Τι χρειάζομαι από εστίαση. Δεν χρειάζομαι κάτι. Τώρα τζάμπα έξω, τα τζάμπα θα πάρω κάτι που δεν χρειάζομαι. Αλλά θα προσπαθήσω να κρατηθώ. Δεν πάρω. Ωρε φίλε, άλλο ένα μαγαζί τόσο μεγάλο. Ακραίο. Air fryer. Πω, τα πάντα έχει. Ωραία, χρειάζομαι σύρμα. Σύρματάκι. Εδώ έχω πάρει πιο πολύ θάρρος, δεν έχει πολλούς υπαλλήλους. Σύρμα να του, για την κρεπούλα μας. 3,72, σώπα ρε φίλε. Τι έχει, από τι είναι, από χρυσό.
πάντα έχει. Τα πάντα. Για την πίτσα, απίστευτο. Παίρνεις αυτό και περνάς την πίτσα έτσι. Κούπες πιο κάτω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άξιζε να ανεβούμε εδώ για να σας δείξω. Θα σπάσω τίποτα τώρα με αυτά. Όχι, τι είναι αυτό, ανεμιστήρα σε UFO. Και μεγάλες πίτσες. Πίτσα φαν. Δίσκο κοπής. Ξύλο κοπής βασικά. Έχει, έχει, τα πάντα, έχει τα πάντα. Γιατί λίγο. Λίγο πως είναι. Αμφιβάλλω αν βγάζει όμως πολύ αυτό. Πιο πολύ για το εφέ είναι. Βασικά είναι πολύ και τουρμπίνα είναι, δεν ξέρω. Αν το έχει δει κάποιος, γράψει στα σχόλια. Να μας πει τη γνώμη του. Τηγανάκια. Εντάξει, είναι ακόμα ένα μαγαζί. Οκ. Okay. Είναι ένας μεγάλος κοτσόβολος πάνω. Ένα μεγάλο τζάμπο. Κοίτα ρε, μάρτρε φίλε. Αθήνα μάγκες. Τα περάκια δεν θέλω. Γκριλάκια. Ω, σε ένα τέτοιο μου έκανε η γιαγιά μου στην Κρήτη. Φαγητό. Άντε γεια. Απίστευτο. Ακραία ότι θυμήθηκα. Είμαι μισός από Κρήτη από τα Χανιά. Θα προσπαθήσω καλοκαίρι να έρθω. Κρητική. Κοπέλια. Να με περιμένετε, βορεσίτε. Δεν μιλάω όμως καθόλου, δεν το έχω. Η μάνα μου το έχει, μισθόλου. Φούρνη. Ωραία, αρωματικά κεράκια, γιατί θέλω λίγο το σπίτι να μυρίζει ωραία. Πώς θα το κάνουμε. Κερί, αρωματικό. Είναι και λίγο μεγάλο όμως, ρε φίλε. Αυτό άμα τα ανάψεις, μια φορά γεια σας. 8 ευρώ. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω πώς θα τα κουβαλήσω, όπως αναρωτιέστε και εσείς. Αυτό το μάτι θέλω να το πάρω. Αν πάρω άλλο σπίτι και έχω πάγκο μπροστά. Δείτε λίγο εδώ. Ψισταριά, έτσι, τέτοιο ωραίο που έχει κάρβουνα και ψήνεις. Για καμία βλή και κάτι. Ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε. Κουπάκι. Λάμπες. Εργαλεία του Τζούλη. Καλά του Τζούλη είναι εδώ. Θερμοφόρες, όπα, μουσική, κλείνω λίγο για να μην φάμε πνευματικά και ανοίγω πιο μικρά. Λοιπόν, εδώ έχει ένδυση. Νίκε. Γιατί δεν μου φαίνονται και πολύ Nike αυτά. Μπορεί και να είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου φαίνονται πιο πολύ για Νίκε και για Μπίμπας. Αλλά έχει μεγάλη ποικιλία. Να δούμε και σε τι τιμή κυμαίνονται, να έχετε μια ιδέα ρε παιδιά. Μάγκες. Με ΦΠΑ 6,82, 5,5 ευρώ μπλούζα. Άντε για. Νομίζω εντάξει, οκ. Okay. Ζακέτα 12 ευρώ. Χωρίς ΦΠΑ 10 ευρώ με. Με εννοείται πως είναι οικονομικά ρούχα, έτσι. Αυτό. Τώρα βλέπετε και κάνετε. Εγώ για σας ανέβηκα από εδώ. Δεν πήρα κάτι άχρηστο. Κεράκι ήθελα. Να μην βρούμε ακόμα το σπίτι. Παπουτσάκια. Διάφορες εταιρείες. GCA. Ελληνικά παπούτσια. Αυτή είναι ελληνική εταιρεία. Έχει πραγματάκια. Ποδήλατα. Λοιπόν, πάμε λαχανικά και μπούλο. Μπορώ άλλο. Έχω κάνει διπλό αερόβιο τώρα. Πώς κατεβαίνεις αερόβιο. Θέλω και δύο μαξιλάρια, αλλά πώς θα τα πάρω και τα μαξιλάρια, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, άλλη μέρα μαξιλάρια. Τζάμπο 2 είναι εδώ οπότε, μη σας πω και πιο καλά. Δηλαδή πιο... πιο ωραία διαμορφωμένα και σωστά δομημένα. Άντε γεια. Αυτό. Τάβλη. Είμαι ο μόνος που δεν ξέρει τάβλη. Πείτε μου λίγο, γράψτε μου. Αλήθεια, αυτό θέλω να το γράψετε. Στο κατέβασμα σκαλώνει. Έχει
και ψαράκια εδώ. Μπακαλάο. Και εδώ ολόκληρο ψαράδικο με φρέσκα. Και ζωντανά. Πολλά ψαλιά. Και μυρίζει υπέροχα. Τώρα πρέπει να βρούμε ορίμα από κάτω, καθώς έχει μόνο φουλ σκληρά πράσινα, τα οποία δεν τρώγονται. Και χρειαζόμαστε και καυτερές πιπεριές, αν έχει. Όχι τόσο καυτερές. Εδώ είσαι, ready to eat. Αυτά είναι που τρώγονται, παιδιά, δείτε. Πρέπει να είναι καυτερό και να πατφύλλει μέσα. Μαύρα, καυτερά. Θα πάρω 6 κομμάτια. 150 ευρώ. 5 λεμονάκια. Ένα tip για τα λεμόνια είναι να παίρνετε τα μικρά για να βάζετε μισό και μισό, γιατί όταν παίρνεις μεγάλο πάει πάρα πολύ λεμόνι και δεν υπάρχει νόημα να ξοδεύεις τόσα χρήματα στο λεμόνι το χυμό, καθώς είναι πανάκριβα πλέον τα λεμόνια. Δείτε λίγο εδώ. Κουμκουάτ. Τι περίεργα πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, αυτή είναι η Black Floyd. Τέλος, δύο σαλάτες. Και μείνετε μέχρι το τέλος για να δούμε πόσο κόστησαν. Λοιπόν, κόστησαν 175 ευρώ όλα αυτά. Περίμενα λίγο λιγότερο, αλλά εντάξει, τώρα με τα rice noodles που είναι πανάκριβα και πήρα τόσες και τα κεριά και τα μεριά, τόσο βγήκε. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το σημερινό μας daily video είναι: ευχαριστώ για την στήριξη για ό,τι κάνω. Να είστε όλοι καλά. Στο σπάσατε το προηγούμενο βίντεο, άστεγο στην Ομόνια. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο και άβολο έχω κάνει. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ότι όποιος... Κάνουμε και ζημιά. Όποιος κάνει την παραγγελία του από 1 Απριλίου, τέλος πάντων από χθες έως 30 Απριλίου, πόσους έχει ο μήνας, από την Jim Beam που είναι ο χορηγός μου, και εκεί θα βρείτε 5.000 διαφορετικά προϊόντα, όλα τα συμπληρώματά μου και τον αθλητικό εξοπλισμό μου τον έχω από εκεί, όσοι μου παρακολουθείτε καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια. Διαφημίζω μόνο αυτά και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Όποιος λοιπόν θέλει να πάρει κάτι και βάλει τον κωδικό έκπτωσής μου Γιαννέλης 5 στο τέλος της παραγγελίας του, ας μου στείλει την παραγγελία που έκανε στο Instagram ή ακόμη και στο Facebook αν δεν έχει, και θα μπει σε κλήρωση για 100 ευρώ τέλος του μήνα σε προϊόντα, εννοείται, όπου το site, ό,τι θέλετε. Θα σας δώσω ένα κωδικό σε όποιον κερδίσει και θα μπει σε κλήρωση. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Και θα προσπαθήσω. Ξέχασα το είπα γιατί είχαμε ένα παλικάρι εδώ. Και θα προσπαθήσω να το καθιερώσω κάθε μήνα. Δηλαδή, κάθε μήνα ένα άτομο που κάνει παραγγελία με τον κωδικό μου να κερδίσει, να μπαίνει σε κλήρωση. Αφού μου στείλει την παραγγελία για να τη δω και να τη βάλω στο πρόγραμμα, και θα κερδίζει 100 ευρώ δώρο επιταγή. Είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Το συζήτησα με την εταιρεία και επιτεύχθη, τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα. Θα δούμε για τους άλλους. Θα προσπαθήσω κάθε μήνα, τουλάχιστον για ένα χρόνο, κάθε μήνα να κερδίζει ένας. Και ελπίζω να κερδίσετε όλοι, ξέρω εγώ. 100 ευρώ, 100 ευρώ, τι είναι, να πάρεις ρούχα, να πάρεις συμπληρώματα, να πάρεις κάτι που σου λείπει, σνακ, υγιεινά, διατροφής, κάτι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe για τους 20.000 που χάσει την μπάλα. Ένα σχόλιο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο. Γενικά, όταν βλέπετε βίντεο μου, οπουδήποτε σχολιάζετε, αν θέλετε να με στηρίξετε για να το προωθήσει ο αλγόριθμος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Και είμαι χώμα και πάω να φάω δεύτερο γεύμα 4 ώρα. Καλά, θα πάει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, πάλι έχει κουπάκι σήμερα, γιατί θα ξενυχτήσουμε τρώγοντας.